Υπουργού Εξωτερικών. Το λόγο έχει ο Γιάννης Βαλινάκης. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε Κώστα Καραμανλή, κύριε Πρόεδρε Κώστα Καραμανλή, κύριε Πρόεδρε Αντώνη Σαμαρά, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι υπουργοί, βουλευτές και άλλοι επίσημοι, κυρίες και κύριοι. Την περίοδο 2004-2009 ακολουθήθηκε από τον τότε Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή βάσει σχεδίου μια αποτελεσματική εξωτερική πολιτική με τα εξής κύρια χαρακτηριστικά. Πρώτον, ευρωπαϊκός δυτικός προσανατολισμός και αξιοποίηση της συμμετοχής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στο ΝΑΤΟ για την επίλυση των ελληνοτουρκικών, του Κυπριακού και των σχέσεων με γείτονες και για την αποτρεπτική ταυτόχρονα ενίσχυση των ελληνικών συνόρων ως εξωτερικών ορίων της Ευρώπης. Δεύτερον, ο δυτικός προσανατολισμός δεν εμπόδισε τον Κώστα Καραμανλή να θέσει υπεράνω όλων το εθνικό συμφέρον και να παραμερίσει τις ρομαντικές ιδεολειψίες πως ό,τι είναι καλό για την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ είναι αυτόματα και θετικό για την Ελλάδα. Γι' αυτό και είχε το ανάστημα να αντισταθεί σε αφόρητες πιέσεις και να αποτρέψει στο Βουκουρέστι την είσοδο στο ΝΑΤΟ του βόρειου γείτονά μας, ώστε να καμφθεί η ανιστόρητη αδιαλαξία του. Τρίτον, ο δυτικός προσανατολισμός δεν εμπόδισε τον Κώστα Καραμανλή να αξιοποιήσει κάθε κερδοφόρα ευκαιρία για τη χώρα, όπως οι συμφωνίες με τη Ρωσία, που θα καθιστούσαν την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο στη θέση της Τουρκίας, αγωγή Μπουργκάζα, Αλεξανδρούπολη και South Stream, ή η συμφωνία με την Κίνα για το λιμάνι του Πειραιά. Τέταρτον, στην πιο σημαντική πρόκληση της εξωτερικής και αμυντικής μας στρατηγικής, δηλαδή στα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό, ο Κώστας Καραμανλής πέτυχε να συνδυάσει πραγματικά ήρεμα νερά με την αδιάλειπτη προώθηση των εθνικών συμφερόντων. Αντίθετα με όσους ουσιαστικά ήθελαν να εκχωρήσουν ολόκληρη την Κύπρο υπό τουρκικό έλεγχο με το δικέφαλο κράτος του σχεδίου Ανάν, στήριξε αποφασιστικά τον κυπριακό ελληνισμό στην επιλογή του «όχι». Αντιτάχθηκε στις πρόνοιες των συμφωνιών του Ελσίνκη, με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο δεν μας στήριζε έμπρακτα απέναντι στην Τουρκία, αλλά την καλούσε να μας σύρει στη Χάγη για όποιο ζήτημα εκείνη θα επέλεγε. Δηλαδή, να αποφασίσουν ξένοι δικαστές αν τα νησιά μας είναι πράγματι ελληνικά και αν έχουμε δικαίωμα να τα εξοπλίζουμε. Αντίθετα με αυτά, σχεδιάσαμε πώς να εγκλωβίσουμε εμείς την Τουρκία σε μια απείρως πιο συμφέρουσα για εμάς διαδικασία οριοθέτησης ΑΟΣ. Αντί δηλαδή να την αντιμετωπίζουμε μόνοι, να τις επιβάλλει η Κομισιόν που διεξάγει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις και με την Ελλάδα να έχει βέτο σε κάθε στάδιο, να αποδεχθεί η Τουρκία το δίκαιο της θάλασσας, δηλαδή παραδείγματος χάρη τα 12 μίλια ή τα δικαιώματα των νησιών. Ο Κώστας Καραμανλής πίστεψε εξάλλου στον μεγάλο εθνικό στόχο να αποκτήσει η Ελλάδα μια ΑΟΣ 4 φορές όση η έκτασή της. Ήταν το σχέδιο Ελλάς επί 4. Δρομολογήσαμε γι' αυτό κάτω από το ραντάρ της Άγκυρας εντατικές διαπραγματεύσεις με όλους τους γείτονες, με πρώτο αποτέλεσμα μια τέλεια συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΣ με την Αλβανία, ενώ είχαμε φτάσει πολύ κοντά και σε εξαιρετική συμφωνία με τη Λιβύη. Παράλληλα, έχοντας γνώση της τουρκικής απειλής, εργάστηκε για μια ισχυρή και αξιόπιστη αποτροπή με τους κατάλληλους εξοπλισμούς και με ισχυρή συμμαχία με τη Γαλλία, που περιελάμβανε και ναυτική βάση στη Λέρο δίπλα στα Ίμια. Τέλος, ο Κώστας Καραμανλής εργάστηκε διακριτικά για την επιστροφή των ακριτών μας στα μικρότερα νησιά και βραχονησίδες, τα οποία είχαν εγκαταλείψει λόγω των δυσκολιών επιβίωσης. Δεν τους απομάκρυνε μέσω θαλάσσιων πάρκων υπέρ των γλάρων. 15 χρόνια αργότερα, πού βρισκόμαστε και τι πρέπει να κάνουμε? Το θεμελιώδες ερώτημα είναι αν η στρατηγική μας για την αντιμετώπιση της Τουρκίας αποδίδει, συγκρατεί ή ακυρώνει την τουρκική επιθετικότητα. Παρετείται η Τουρκία έστω και μιας από τις επιδιώξεις της? Κερδίζει η χώρα μας? Αν η αποτροπή μας είναι πράγματι ισχυρή,
Αν η πολιτική μας είναι πράγματι αποτελεσματική, τότε θα έπρεπε η Τουρκία να έχει παραιτηθεί από τα σχέδιά της. Αντίθετα, όμως, τη βλέπουμε καθημερινά να διευρύνει απτόητη τις διεκδικήσεις της σε βάρος μας και να εκμεταλλεύεται τη δική μας αδράνεια, λόγω της ψευδαίσθησης ότι θα συμμορφωνόταν με το ευχολόγιο της διακήρυξης των Αθηνών. Δυστυχώς, τελικά, κανένα σχέδιό της εναντίον του ελληνισμού δεν εμποδίζεται ή ακυρώνεται. Προφανώς, η χώρα μας τα τελευταία χρόνια έκανε σημαντικά βήματα σε ορισμένους τομείς των εξοπλισμών και συνήψε σημαντικές στρατηγικές συμφωνίες, όπως ειδικά με τη Γαλλία ή για ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Δεν επαρκούν όμως όταν την ίδια περίοδο η τουρκική πολεμική μηχανή γιγαντώνεται, όταν την ίδια περίοδο ο αναθωρητισμός συνόρων εξαπλώνεται ατιμωρητή και οι διεκδικήσεις του κυρίου Ερντογάν ξεπέρασαν κάθε όριο παραφροσύνης με την αμφισβήτηση της ελληνικότητας και του δικαιώματος άμυνας όλων των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Το σχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, το τουρκολιβικό μνημόνιο, το «Θα έρθω μια νύχτα ξαφνικά» και άλλα. Το βέβαιο είναι ότι έναν τέτοιο αντίπαλο δεν τον αντιμετωπίζεις συσκοτίζοντας τη σκληρή και επικίνδυνη πραγματικότητα και αναβάλλοντας τα δύσκολα προς το μέλλον υποχειρότερους όρους για τον ελληνισμό. Ουδής έχει εξηγήσει με ποιον μαγικό τρόπο θα συνέλθει ξαφνικά από μόνη της η Άγκυρα ή θα πιστεί να παραιτηθεί από την ιταμή διεκδίκηση ελλαδικού και κυπριακού εδάφους. Με τους εναγκαλισμούς και τη θετική ατζέντα θα υποκύψει ο Ερντογάν στις επιθυμίες μας και αντί για τις 10 τουρκικές διεκδικήσεις θα αποδεχθεί να συζητήσει μόνο τη μία. Δεν είναι αστήρικτοι οι ενδιασμοί για τη Χάγη. Αποτελούμε ίσως τη μοναδική χώρα στον πλανήτη που διατυμπανίζει ως μοναδικό κριτήριο της διεθνούς της συμπεριφοράς το διεθνές δίκαιο και όχι την προώθηση του εθνικού συμφέροντος. Αναμένουμε επί 50 χρόνια από το διεθνές δίκαιο, εν είδη Άι Βασίλη, να μας λύσει αυτόματα όλα τα προβλήματα. Ειδικά όταν βαδίζουμε προς ένα ιδιαίτερα ασταθή και επικίνδυνο κόσμο και η διεθνής δικαιοσύνη δεν προστατεύει επαρκώς, μένεις πίσω όταν αγωνίζεσαι με το σταυρό στο χέρι. Αντίθετα, δεν παραχωρείς τίποτε χωρίς αντάλλαγμα. Προετοιμάζεσαι αρτιότερα για την εμφανή διεθνή αταξία η οποία ανέτειλε και τις φιλοδοξίες ορισμένων να επιβάλλουν το δίκαιο του ισχυρού επί των γειτόνων τους. Ούτε οι οποιοδήποτε διάλογοι λύνουν τα προβλήματα. Ναι, είναι προτιμότεροι από τη σύγκρουση. Αλλά όταν προσερχόμαστε χωρίς θέσεις, όρους, κανόνες και συμμάχους, κινδυνεύουν να οδηγήσουν σε αδιέξοδα ή απώλειες. Προβληματικότατη είναι παραδείγματος χάρη η αποδοχή εκ μέρους μας του απευθείας διαλόγου με την Τουρκία, χωρίς τρίτους. Όπως δηλαδή το ζήτησε ο κύριος Ερντογάν, ώστε να μην αξιοποιήσουμε τα ισχυρά πλεονεκτήματά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του. Με το ήπιο κλίμα κερδίζει χρόνο για να εξασφαλίσει δυτικά όπλα, κονδύλια, τεχνολογία και έξοδο από την απομόνωση, προκειμένου να επιπέσει αργότερα ισχυρότερος κατά του ελληνισμού. Εξάλλου, κατά μία ακόμη παγκόσμια πρωτοτυπία μας, η χώρα μας επιδιώκει οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών της με την Τουρκία, χωρίς να αποτυπώνει σε χάρτη τις θέσεις και τις διεκδικήσεις της. Μάλιστα, αποκήρυξε μετά την κρίση του 2020, υπό τουρκική πίεση, με επίσημη επιστολή στον ΟΗΕ, τον ιδανικό για μας χάρτη της Σεβίλης. Κατά συνέπεια, απέναντι σε ένα γείτονα, ο οποίος επίσημα διεκδικεί έδαφός σου και ενσταλάζει πολεμοχαρές μίσος ακόμα και στα σχολεία του, οφείλουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Κάθε εθνική στρατηγική κρίνεται όχι από την επίπλαστη ηρεμία που εφήμερα μέχρι την επόμενη κρίση παρέχει, αλλά από το αν προσκομίζει κέρδη στη χώρα επί της ουσίας και αν την προετοιμάζει για τα δύσκολα τα οποία διαγράφονται στον ορίζοντα. Η τρέχουσα διαχείριση, παρά τις προόδους, σημαντικές προόδους σε ορισμένους τομείς, δεν αποδίδει κέρδη και περιορίζεται
στο εσωτερικό επικοινωνιακό πεδίο. Γι' αυτό απαιτούνται δραστικές βελτιωτικές αλλαγές και κυρίως μια νέα προσέγγιση. Γιατί το πραγματικό δίλημα δεν είναι μεταξύ ενός πολέμου και της σημερινής πολιτικής, αλλά μεταξύ μιας πολιτικής που αποδεδειγμένα δεν επαρκεί και μιας νέας, πιο διεκδικητικής και κερδοφόρας. Όπως λέγαμε και το 2004, υπάρχει καλύτερη πολιτική και την αξίζουμε. Ευχαριστώ.